Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Στο απόψινό βιντεάκι σας παρουσιάσω πάλι την παρόμοια διαδικασία με το Fast Log Entry, αλλά αυτή τη φορά θα σας δείξω πώς το χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία αρχείου CSV στο πρόγραμμα SOTA ή αλλιώς Summits on the Air. Επίσης, παρέλειψα να σας τονίσω στο προηγούμενο μου βιντεάκι σχετικά με το Flora Fauna και αυτό ισχύει και στο SOTA επίσης. Η διαδικασία logging αφορά μόνο τους ενεργοποιητές, όχι κυνηγούς. Για τους κυνηγούς, αργότερα θα σας παρουσιάσω ένα άλλο βιντεάκι για το τι και πώς γίνεται η όλη διαδικασία και για κυνηγούς. Για να μπορείτε να ανεβάζετε μαζική ποσότητα επαφών, 10, 20, 30, 40 επαφές παράδειγμα. Λοιπόν, στο θέμα μας λοιπόν, έχουμε ανοίξει εδώ όπως βλέπετε πάλι το πάνελ εδώ του προγράμματος. Εδώ στις επιλογές, πάλι επίσης το logging είναι παρόμοια διαδικασία. Έχουμε κλικάρει το SOTA logging και έχουμε επιλέξει από τη γωνία εδώ New Log File. Πάλι η διαδικασία είναι η ίδια με τα προσωπικά μας στοιχεία. Βάζουμε το διακριτικό μας, κάθετος portable, το δικό μου, το LCR Azure κάθετος portable. Operator ισχύει πάλι το ίδιο, χωρίς portable. MySOTA βάζουμε τον κωδικό της κορυφής, τη χώρα που είναι Sierra Victor, αν είναι Ελλάδα σαφώς, κάθετος, είμαστε στην Ελλάδα. Τώρα η περιοχή Mike Charlie που είναι Μακεδονία. Μία κοντινή κορυφή είναι εδώ κοντά έξω από τη Θεσσαλονίκη, 031. Μάλιστα λοιπόν, εδώ έχουμε την ημερομηνία, η διαδικασία είναι πάλι επίσης το ίδιο ή μπορούμε εδώ χειροκίνητα να αλλάξουμε την ημερομηνία, να βάλουμε 12 11 παράδειγμα και για 30 11 ή από την πινακίδα εδώ πάνω να επιλέξουμε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και να την κατεβάσουμε με το βελάκι, όπως σας έχω δείξει στο προηγούμενο μου βίντεο. Οπότε πάμε στη συνέχεια. Με το F2 είπαμε επιλέγουμε την ώρα εκείνη τη στιγμή που είναι η πραγματική ώρα UTC που κάνουμε την επαφή ή αλλιώς με το χειρόγραφό μας βλέπουμε και αντιγράφουμε πληκτρολογώντας την ακριβή ώρα. Αλλά παρέλειψα να σας πω ότι πρώτα πρέπει να βάλουμε την μπάντα εδώ 20 μέτρα παράδειγμα CW, ο οποίος είναι ο κώδικας Morse. Ήχεια πατάμε F2 η ώρα, το διακριτικό του σταθμού που κάνουμε. Ένα παράδειγμα τυχαίο, Sierra Papa 9, Mike Alpha, κάθετος portable. Είναι ο φίλος ο Γιάρεκ από την Πολωνία. Το report που μπορούμε να βάλουμε δίπλα μετά το κενό, π.χ. είναι επειδή το Morse έχει Reliability Strength Tone, έχει RST ολοκληρωμένο, δηλαδή 5-5-7 παράδειγμα, και όχι 5-9 ή 5-7 που δίνουμε στη φωνή, διαφορά. 5-5-8 παράδειγμα. Αυτό είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό πάντα να το βάζουμε, αν μας πιέζει ο χρόνος και δεν προλαβαίνουμε, μπορούμε να το αφήσουμε για το τέλος ή να μην το βάλουμε και καθόλου το report. Τώρα μπορούμε να κάνουμε δύο επιλογές για την κορυφή όταν είναι summit to summit. Να γράψουμε τον όρο SOTA, χωρίς κενό μάλλον, και να βάλουμε Sierra Papa κάθετος ένα τυχαίο εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα reference στην Πολωνία. Πάλι με τα εισαγωγικά μπορούμε να γράψουμε ένα comment. Good years παράδειγμα. Ένα καλό σχόλιο. Κλείνοντας τα εισαγωγικά. Πάλι εάν τύχει βέβαια, τώρα δεν είναι HF, αλλά αν κάνουμε σε κάποια πάντα VHF
με το shift και τη δίεση βάζουμε το locator 10 και τα λοιπά στην τύχη. Enter, πάμε στην επόμενη επαφή, πάλι F2, θα βάλουμε και έναν ελληνικό σταθμό. Sierra Victor 2, Hotel Juliet Whisky, ο φίλος μας ο Κώστας, από την Κοζάνη. Βέβαια, δεν γνωρίζει Morse, αλλά είναι στο στάδιο να μάθει τώρα. Ένα 559. Πάλι είναι προαιρετικό, το report δεν επιβάλλεται. Το σχόλιο μας εδώ. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Επίσης παρέλειψα να σας πω τώρα ότι τα Summit to Summit δεν καταχωρούνται κατά τον ίδιο τρόπο όπως θα καταχωρεί το database του Flora Fauna. Οπότε θα πρέπει, ας πούμε, να δούμε, να ανοίξουμε δηλαδή όπως κάναμε το comments εδώ με τα εισαγωγικά. Θα πρέπει, ας πούμε, να, αν δεν βάλουμε comment στο συγκεκριμένο, συγκεκριμένη επαφή, όπως παράδειγμα εδώ στον Πολωνό, στο φίλο μας το Γιάρεκ, να σβήσουμε αυτό, το όνομα Γιάρκ και τα λοιπά σχόλια και να γράψουμε εδώ Sierra Papa κάθετος Mike Charlie στην τύχη 0123 και να κλείσουμε τα εισαγωγικά για να φαίνεται και στο όταν θα το ανεβάσουμε σαν ενεργοποιητές να φαίνεται δίπλα στα comments ότι αυτή η συγκεκριμένη επαφή ήταν για Summit to Summit. Κατά την ίδια διαδικασία πάλι βάζουμε με το F2 την ώρα. Κατά λάθος, συγγνώμη. Πατώντας το F2, προσθέτουμε τις υπόλοιπες επαφές. Τώρα, σε περίπτωση που αλλάζουμε μπάντα, εδώ αντί για δύο επαφές, βέβαια έχουμε κάνει σαφώς πολύ περισσότερες και θέλουμε, ας πούμε, να αλλάξουμε μπάντα και mode. Πάμε ακριβώς από κάτω έτσι με το Enter και βάζουμε 40 μέτρα, παράδειγμα SSB. Σε ένα γράμμα εδώ να βάλω, SSB. Πατάμε το Enter από κάτω και συνεχίζουμε το F2, την ώρα και τα λοιπά. Διάφορα τυχεία διακριτικά. Βλέπουμε το report είναι προαιρετικό. Και εισαγωγικά και γράφουμε το σχόλιο μας, κλείνοντας τα εισαγωγικά. Πάλι, αν τύχουμε δηλαδή σταθμό σε άλλη κορυφή, πάλι η ίδια διαδικασία F2. F2, θα βάλουμε και έναν ελληνικό σταθμό εδώ. Τυχαίο, ο φίλος μας ο Σταύρος, η Κατερίνη. 5-9, προαιρετικά. Και βάζουμε τον κωδικό κορυφής με εισαγωγικά για να φαίνεται και στα σχόλια μέσα στο database σαν ξεχωριστή επαφή ότι αυτή η συγκεκριμένη επαφή ήταν Summit to Summit. Γράφουμε S2S και δίπλα Sierra Victor κάθετος Tango Lima 023 στην τύχη, εγώ την διάλεξα, δεν ξέρω ποια είναι, και κάπως έτσι γίνεται η διαδικασία δίπλα από το find, την έβρεση δηλαδή, που είναι το σηματάκι με τα κιάλια. Υπάρχει το διπλανό κουμπί που κάνει update το log grid εδώ και μας καταχωρεί εδώ αυτομάτως, βλέπουμε τις επαφές που έχουμε κάνει και τις λεπτομέρειες βέβαια. Εδώ τώρα my sota, his sota δεν το βγάζει γιατί δεν έβαλα σωστά τον κωδικό εδώ πέρα. Παράδειγμα εδώ στο Σταύρου, κανονικά είναι στη Σότα.
κάθετος τάγκο λίμα 0 23 βάλε. Εδώ, αν κάνουμε update, θα μας βγάλει χισότα εδώ, αλλά είπαμε δεν είναι το ίδιο ακριβώς όπως το flora fauna, δεν θα σας το φανερώσει. Είναι άλλη διαδικασία πώς γίνεται στο database, ας πούμε τα summit του summit. Είναι άλλη διαδικασία, οπότε δεν σχετίζεται, δηλαδή καμία σχέση με το flora fauna, μην μπερδεύεστε με αυτό. Οπότε, αυτή είναι η διαδικασία στην ουσία. Έχουμε καταχωρήσει όλες τις επαφές. Το σώτα δεν απαιτεί δέσμευση πολύ ωραίες διαδικασίες. Το ελάχιστο ποσοστό επαφών για μία ενεργοποίηση είναι 4 επαφές. Το τυπικό δηλαδή που βάλαμε εδώ. 4 επαφές. Έχουμε ανανεώσει το update, το log grid εδώ πέρα. Κάποια διόρθωση τη διορθώνουμε από εδώ. Και εφόσον εδώ αριστερά κάνουμε τις διορθώσεις, ξανακάνουμε ανανέωση του update το grid για να εμφανιστεί η διόρθωση εδώ μπροστά. Ωραία μέχρι στιγμής. Τώρα για να αποθηκεύσουμε το αρχείο, για να το στείλουμε στο database του Summits on the Air στην Αγγλία, το δέχεται σε μορφή CSV, Export in SOTA CSV Format. Εδώ είναι το κατ' επιλογή τρίτο στη σειρά. Έχει και το πρόγραμμα παρέχει και εξαγωγή σε καμπρίλο για contest. Άλλο σενάριο εκείνο θα το συζητήσουμε στο τέλος. Έχουμε το CSV. Κλικάρουμε εδώ το CSV. Αν θέλουμε βέβαια πρώτα αποθηκεύουμε και ένα ADIF. Κάνουμε ένα αντίγραφο για μας προσωπικά για να το ανεβάζουμε ή στο LOTW ή στο QRZ ή στο EQSL όπου άλλο θέλουμε. Το CSV, η δημιουργία CSV είναι καθαρά μόνο αποκλειστικά για το database του Summits on the Air. Εδώ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κωδικοποίηση, μπορούμε να βάλουμε όπως θέλουμε εμείς. Μπορούμε να βάλουμε το διακριτικό, μπορούμε να γράψουμε, ας πούμε, παράδειγμα, SOTA. Sierra Victor κάθετος, π.χ. Mike Charlie 031 και να βάλουμε την ημερομηνία 12, χωρίς κενά όμως και τελείες δεν τα δέχεται. 11/2/2018 για να το βρείτε και με τον κωδικό και με βάση την ημερομηνία και να κάνετε την αποθήκευση. Και έχει από... δεν είναι έγκαιρο μου λέει εδώ, γιατί έχω βάλει την παύλα εδώ πέρα και έχω βάλει και κάθετος, όπως είδατε θα σας το απορρίψει. Οπότε να είναι ενωμένοι οι χαρακτήρες. Και έχει αποθηκευτεί. Πατώντας εδώ τα αρχεία μας, κάπου εδώ θα βρούμε κάποιο αρχείο από αυτά εδώ, το οποίο θα αναγράφει στο τέλος CSV. Τώρα δεν είναι το ίδιο, είναι κάποιο παραπλήσιο από άλλη ενεργοποίηση δικιά μου παλιά. Θα λέει στο τέλος τελεία CSV. Με λίγα λόγια, αυτή είναι η διαδικασία απλή για το SOTA. Είναι μόνο για ενεργοποιητές, όπως επίσης και στο Flora Fauna. Ελπίζω να σας βοήθησα. Στα επόμενα βιντεάκια θα υπάρχουν και άλλες αναλύσεις και για απλές επαφές, για λειτουργίες ομαδικών διακριτικών, special call sign, contest και ό,τι μπορεί να παρέχει εδώ το fast log entry και κάποια tips που παρέχει. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου. 73 σε όλους. Γεια και χαρά.